Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή, γύρω στο 20 με 25%. Στα βόρεια τη Αττική, κατά τη διάρκεια τη νύχτα, αλλά κυρίω από αύριο το πρωί, περιμένουμε και πάλι μια νέα επιδείνωση του καιρού. Βέβαια, βλέπουμε το μέτωπο να φεύγει ανατολικότερα, να απομακρύνεται. Οπότε ουσιαστικά από αύριο το μεσημέρι και μετά ο καιρό θα αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Από πλευρά βέβαια θερμοκρασιών, όπω μπορούμε να δούμε στην επόμενη κάρτα, θα έχουμε θερμοκρασίε χαμηλότερε από ό,τι σήμερα, γύρω στου 27, περίπου με 28 βαθμού το πολύ στην υπηρετική Ελλάδα, και να ρίξουμε και μία ε, ματιά στην κίνηση των συστημάτων από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο. Βλέπουμε λοιπόν να απομακρύνεται το, το μέτωπο αυτό και να πηγαίνει στην νησιωτική Ελλάδα. Οι θερμοκρασίε, όπω είπαμε, θα είναι γύρω στου 27 με 28 βαθμού αύριο το μεσημέρι. Και όπω μπορούμε να δούμε στην επόμενη κάρτα, οι βορειάδε στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μια μικρή ενίσχυση, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ε, κατά τα άλλα, και ο καιρό, όπω είπαμε, θα είναι άστατο με τοπικά έντονα φαινόμενα μέχρι και τι μεσημεριανέ ώρε. Από το απόγευμα και από τα δυτικά, θα έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού και εξασθένιση γενικά των φαινομένων. Ειδικότερα τώρα για την περιοχή τη Αττική, όπω είπαμε από αύριο το πρωί, από τα ξημερώματα μέχρι και το μεσημέρι, θα έχουμε τι βροχέ και τι καταιγίδε, κυρίω στα βόρεια και τα ανατολικά τη Αττική. Ε, οι, οι οποίε κατά διαστήματα θα είναι ισχυρέ. Από το μεσημέρι προ το απόγευμα όμω τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρό προ το βράδυ αύριο θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία πάντω θα πέσει αύριο και δεν θα ξεπεράσει του 27 βαθμού και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 και τοπικά στο Καβοντόρο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μοφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη και εκεί κυρίω μεσημέρι-απόγευμα περιμένουμε κάποιε μπόρε. Ε, μικρότερης διάρκειας κέντασης από ό,τι είχαμε ε, σήμερα η θερμοκρασία μας θα πέσει κι άλλο και δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς και ο καιρός και εκεί προς το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση η άνεμη βορειοδυτική στα 3 με 5 μποφόρ για την υπόλοιπη τώρα κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα έχουμε παροδική συννεφιά Περισσότερη αστάθεια όπως βλέπουμε σε Λάρισα και Βόλο που η θερμοκρασία θα είναι στους 28 με 26 βαθμούς αντίστοιχα και θερμοκρασίες γύρω στους 27 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και βλέπουμε ίδια κατάσταση να συνεχίζεται στη Δυτική και τη Νότια Ελλάδα με κάπως περισσότερες βροχές σε Χανιά και Ηράκλειο όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς. Για την προπτική τώρα του καιρού Όπω έχουμε πει και από τι προηγούμενε ημέρε, η αστάθεια θα περιοριστεί το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε μάλιστα μια μικρή άνοδο τη θερμοκρασία και μέτριου ανέμου στα πελάγια γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Μια μικρή ενίσχυση φαίνεται να έχουμε από Δευτέρα και μετά. Όχι όμω σημαντική, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τι μέρε μία προ μία. Το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε κάποιε τοπικέ μπόρε, κυρίω στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Ε, η θερμοκρασία γύρω στου 28 με 29 βαθμού Κελσίου και οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν όπω βλέπουμε τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια. την Κυριακή το μέτωπο αυτό κινείται ελαφρώς ανατολικότερα. Θα έχουμε και πάλι αστάθεια κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα με κάποιες τοπικές βροχές ή καταιγίδε. Θερμοκρασία γύρω στους 26 με 28 περίπου βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τα δυτικά. 29 στα ανατολικά υπηρετικά και αν είναι δυτική βορειοδυτική το πολύ 4 με 5 μποφόρ την Δευτέρα η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί γιατί πλέον θα επικρατήσουν βοριάδες, οι οποίοι θα ενισχυθούν μάλιστα, θα φτάσουν τοπικά στα νότια τα 5 με 6 μποφόρ. Η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ευσταθή, οπότε κάποιε λίγε μπόρε θα έχουμε μόνο στο βόρειο Αιγαίο και στη βόρεια επιρωτική χώρα. Πάντω οι και... θερμοκρασίε δεν είναι πολύ υψηλέ εδώ, Θοδωρή, παρότι είναι σαφέ ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια κυρίω, πολύ λιγότερα φαινόμενα έτσι, καταιγίδε ή μπόρε ή τέτοια ναι. πράγματα. Όμω η μπορε τετοια βλέπω ότι δεν είναι πάλι στου 30 καλά, καλά, πιο κάτω. Ναι, λόγω του βορειά, Αντώνη. Γιατί παίρνει ο βορειά γενικά και είναι μάλιστα σαν διάταξη μελτεμίου. Βλέπουμε υψηλό στα βόρεια Βαλκάνια, χαμηλό προ την περιοχή τη Ρόδου και τη Τουρκία. Οπότε είναι σαν ελαφρύ μελτέμι ας πούμε, μέχρι τα έξι Και γι' αυτό θα πέ... Πάντω τα νέα είναι καλά. Γιατί από την Τρίτη πλέον και μετά και η αστάθεια αυτή θα σταματήσει και η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Για το τρίμερο τώρα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, για την Αττική, να πούμε καταρχά ότι θα έχουμε μένει κάπω περισσότερη συνεφιά το Σάββατο και πιο ανοιχτό καιρό Κυριακή και Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στου 29 με 30 περίπου βαθμού στο κέντρο τη πόλη, λίγο πιο χαμηλή στα ανατολικά ε, του νομού και δεν υπάρχει το ενδεχόμενο βροχή όπω βλέπουμε καθόλου. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, μόνο την Κυριακή θα έχουμε κάποιε παροδικέ μπόρε και ευελτιωμένο καιρό το Σάββατο και την ερχόμενη Δευτέρα. Η θερμοκρασία στου 29 βαθμού το Σάββατο 24, στην Κυριακή, μια πρόσχερη πτώση και νέα άνοδο πλέον από τη Δευτέρα και μετά. Μάλιστα. Με ανέμου που δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 από 4. Τοπικέ βροχέ και σποραδικέ καταιγίδε, οι οποίε θα είναι κατά ισχυρέ και ενδεχομένω να συνοδεύονται από χαλαζοτώσει, κυρίω στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τι Ποράδε, την Ανατολική Στερεά, την Εύα, το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά και βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 16 έω 27 βαθμού Κελσίου, στα κεντρικά από 17 έω 28 στα νότια και την Κρήτη, από 19 έω 30 βαθμού Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειε διευθύνσει 4 με 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο από δυτικέ διευθύνσει με την ίδια ένταση. Α δούμε τώρα τον καιρό σε 12 αγροτικέ περιοχέ μα. Στα βόρεια βλέπουμε στον τυχερό στον Εύρο 29-30 η μέγιστη θερμοκρασία, βελτιωμένο ο καιρό, 15-16 η ελάχιστη στη Μαυροθάλασσα. Στι Σέρε 25-26 η μέγιστη, 15 η ελάχιστη στη Φλόρινα βροχή και αύριο, αλλά και το Σάββατο, κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα, 24 η μέγιστη, 11-12 η ελάχιστη, στη Χαλάστρα, 29-31 η μέγιστη, 17 η ελάχιστη, με βροχέ αύριο στι κεντρικέ και δυτικότερε περιοχέ, στου σοφάδε στον Θεσσαλικό κάμπο, ε, βροχέ αύριο το Σάββατο βελτιώνει το καιρό 29-31 η μέγιστη αντιστοίχω, 17-18 η ελάχιστη, στο κομπότι στην Άρτα, βροχέ και αύριο αλλά και το Σάββατο κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα, 28-29 η μέγιστη, 14-15 η ελάχιστη, στην κατοχή. Στην Ετωλοακαρνανία 30-31 η μέγιστη με βροχέ και καταιγίδε αύριο και βελτιωμένο καιρό το Σάββατο. Ενώ στην κάτω τη Θωρέα βροχέ και αύριο και το Σάββατο το μεσημέρι και το απόγευμα 29-31 η μέγιστη και 18-19 αντίστοιχα η ελάχιστη. Στι νοτιότερε περιοχέ αλλά και την Κρήτη βλέπουμε στον Αυλώνα εδώ 25-28 η μέγιστη αύριο και το Σάββατο με βροχέ αύριο, 17-15 η ελάχιστη. Στην Ανδραβίδα. Ε, στην ε, Ηλία 29 αργία, η μέγιστη, 17-18 η ελάχιστη. Στο Άστρο στην Κινουρία, βροχέ αύριο, καλύτερο ο καιρό το Σάββατο, 27-31 η μέγιστη, 18-19 η ελάχιστη. Και στην Ιερά Πέτρα στην Κρήτη, καλύτερο ο καιρό, βελτιωμένο, 25-26 η μέγιστη, 20 άρια η ελάχιστη. Στη συνέχεια του δελτίου μα, επισημαίνουμε ότι. Η σπορά των καλλιεργειών βαβακιού σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε αρκετά όψιμα και το φύτρωμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από διαπιστώσει τη <κυρίζει> Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, τα φυτά βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξη και μέχρι τα τρία-τέσσερα φύλλα. Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των φυτών συστήνεται να γίνει ένα πρώτο σκάλισμα για να αεριστεί το έδαφος και να αυξηθεί η θερμοκρασία του ώστε να αποφευθούν οι ζημιές από σάπισμα το ριζών ακολουθώντας όπως πάντα τις συμβουλές των τοπικών γεωπόνων. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω και αύριο την ίδια ώρα με νεότερες πληροφορίες για τον καιρό στην περιοχή σας. Στο δικό σας δελτίο καιρού, άμεσω μετά το απογευματικό.